δεν είναι τελευταία εκπομπή, ό,τι θέλω θα κάνω. Πάρτε μου το σαμπάνι τηλέφωνο. Γιατί είσαι ωραίο. Δεν θα βγει ο άνθρωπος. Σου ήρθε τώρα εσένα. Δυνάμωσέ το λίγο. Αρχικά είναι τραγουδάρα. Ένα μεγάλο φιλί θα στείλω στην Τίνα Καραφίνα. Συνεργάτη σου πάρα πολλά χρόνια ήταν η Τίνα. Στον Αντένα, ναι. Στον Αντένα, ναι. Η οποία είναι ερωτευμένη, παντρεμένη γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Ερωτευμένη, όχι με τον Γιώργο Σαμπάνη. Δεν καταλαβαίνει. Είναι συνέχεια εκεί, λες και είναι 12 χρονών, 15 που είναι. Εκπληκτικό ο Γιώργο Σαμπάνη. Γιατί ωραία, λέμε αλήθεια. Και εμεί είμαστε όλοι ονειροπαρμένοι. Αν και εγώ ξέρω ότι ο Σαμπάνη ξυπνάει πάρα πολύ νωρί. Πάντα. Δηλαδή παρότι νομίζω και χθες είχε συναυλία, αν δεν κάνω λάθος. Πάντα ξυπνάει. Καλημέρα, γόρι μου. Καλημέρα, Φαΐ. Τι κάνεις? Καλά, είμαι Κύπρο. Κύπρο είσαι. Εγώ είμαι στον αέρα της εκπομπής, να ξέρεις. Α, ωραία. Ακούγαμε το τραγούδι σου και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή. Λέω, θέλω να τον ακούσω. Αυτή τη φωνή, αυτή την γλυκύτητα, ποτέ δεν θα ξεχάσω. Μία συνέντευξη που είχαμε κάνει, Γιώργο. Με είχε συγκινήσει τόσο πολύ με τα λόγια που έλεγες για τη μαμά σου. Λέω, αυτό το παιδί τι ψυχή ευαίσθητη είναι. Δεν θα το ξεχάσω. Την αποτυπώνει και στα τραγούδια του επίσης, αυτή την ψυχή την ευαίσθητη. Πώς είστε, πώς, προσπαθώ να σας ακούσω, δεν σας ακούω πολύ καλά. Εμείς είμαστε, καλά είμαστε, στην τελευταία μας εκπομπή. Το καλοκαίρι σιγά σιγά και για εσάς, γιατί για μας έχει μπει από τις αρχές του Ιούνιου. Δεν το έχουμε καταλάβει και ιδιαίτερα. Κοίταξε, εδώ οι μισοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν και το καλοκαίρι σε εκπομπή του Skype που συνεχίζεται. Δεν είναι ότι πάμε κατευθείαν για διακοπές. Εσύ θα έχεις συναυλίες το καλοκαίρι. Χτες είσαι Κύπρο, σωστά. Είναι Κύπρο απόψε, Γιώργο, σωστά. Είμαι Κύπρο, χτες ήμουν στη Λευκοσία. Α, και χθες. Σήμερα έχω μια εκδήλωση κλειστού τύπου στο Νάβα. Εκεί ήμουν χθες το βράδυ, Γιώργο, τα άμαθα. Ότι θα είσαι εκεί απόψε. Για να ετοιμάσει το έδαφο. Έχω στρώσει. Κάθε εβδομάδα όλο και κάπου θα βρίσκομαι στη. Σε περιοχές της Ελλάδας, τώρα από την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο θα πάει έτσι μέχρι τον Αύγουστο. Κρήτη θα μας έρθεις. Θα πάμε Κρήτη, τώρα την επόμενη εβδομάδα είμαστε στην Κρήτη. Τέλεια. Θα πάμε στη Ρόδο, θα πάμε... Άρα τι καλοκαίρι. Συναυλίες παντού. Ναι, ψηλά βόρεια, από Γιάννη Τσά, από Κατερίνη, θα βρεθούμε. Θα πάμε παντού. Τις απολαμβάνεις πιο πολύ τις συναυλίες ή το μαγαζί το χειμώνα? Γιατί κάποιοι λένε ότι ο Σαμπάνης είναι πιο πολύ συναυλιακός. Είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Το μαγαζί είναι το προσωπικό μου στέκι. Εκεί βρισκόμαστε με τους φίλους μου που έρχονται στην Αθήνα ή που μένουν στην Αθήνα και περνάμε αρκετές βραδιές μαζί. Κινείται τελείως διαφορετικά. Οι συναυλίες είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να επικοινωνήσω αρχικά με τους πιο μικρούς φίλους της μουσικής μου που δεν μπορούν να έρχονται και με τις οικογένειές τους που δεν μπορούν πολύ εύκολα να έρθουν σε ένα μαγαζί και που δεν μένουν στην Αθήνα. Με τους φίλους από την επαρχία, από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Είναι διαφορετικό που... το κοινό. Έχεις δίκιο. Αρχικά είναι διαφορετικό το κοινό, αλλά είναι διαφορετικό και το ύφος. Διότι, ας πούμε, στο θέατρο δεν κάνεις το ίδιο πρόγραμμα με το πρόγραμμα που θα κάνεις στο μαγαζί. Είναι πολύ διαφορετικό. Το μαγαζί έχει δύο φορές πρόγραμμα. Την πρώτη είναι το pop, ας πούμε το μέρος που λέω τα τραγούδια μου που είναι πιο pop. Το δεύτερο θα είναι το λαϊκό μέρος ή το έντεχνο λαϊκό τέλος πάντων, ή ό,τι τραγούδια επιλέξω να πω από αυτό το ύφος. Ενώ οι συναυλίες, ιδιαίτερα σε θέατρα και σε γήπεδα, έχουν περισσότερο το χαρακτήρα των δικών μου τραγουδιών και του πάρτι σε αυτό το ύφος και λιγότερο το λαϊκό χαρακτήρα. Βέβαια, με τόσα τραγούδια που έχω γράψει, το λαϊκό είναι απαραίτητο. Δηλαδή, λέω το τραγούδι που έχω γράψει αρχικά, έτσι καλώς. Το τραγούδι σου τώρα, το ονειροπαρμένο που ακούμε, μας έχει γίνει συνήθεια πια. Δηλαδή, μπαίνουμε ή το ακούμε στην και το βίντεο κλιπ. Πες μου λίγο κάτι. Όταν κάθε τραγούδι που βγάζεις καρφαλώνει ψηλά στις θέσεις. Στο YouTube, πού θες, στο Spotify, καταλαβαίνεις κάθε φορά την επιτυχία του τραγουδιού. Για μένα η επιτυχία είναι λέξη που έχει να κάνει με το χρόνο. Δηλαδή, για μένα τώρα επιτυχία είναι να σας αφήνω στην επόμενο. Βγήκε πριν από 17 χρόνια. Και έχει γράψει ιστορία. Βέβαια. Ναι. Και ακούγεται ακόμα, παίζεται ακόμα. Αυστηρά τα κριτήριά σου. Ακόμα στον επόμενο αφήνουμε, γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό hit, αυτό που αγαπάει ο κόσμος μία περίοδο, την ώρα που βγαίνει το τραγούδι και λίγο μετά. Και πολύ διαφορετικό η επιτυχία. Είναι τραγούδι που μένει στον χρόνο. Mm-hmm. Που ο τραγουδιστής το κουβαλάει μαζί του για πάρα πολλά χρόνια. Ποιο είναι αυτό, το πιο χαρακτηριστικό σου, με μεγαλύτερη διάρκεια, είναι αυτό? Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλά τα τραγούδια.
αυτά. Δόξα τω Θεώ, είμαι τυχερός από αυτό το πράγμα, ότι πια είναι πολλά τα τραγούδια που δεν μπορώ να διαχωρίσω τη δυναμική της συνευλής. Μπορώ να σου αναφέρω μερικά, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αφήνω στο επόμενο που σου είπα. Είναι ένα τραγούδι που μου κάνει εντύπωση, που χορεύουν γήπεδα και συναυλιακοί χώροι μεγάλοι με πολύ κόσμο και τραγουδούν με ένταση μετά από τόσα χρόνια. Γιατί είναι 17 τα χρόνια τώρα που όσο τραγουδάω, δηλαδή, που το αφήνω στον επόμενο που κάνει αυτό. Μα έχουν γίνει. Τραγούδι είναι, το πρέπει να αγαπώ. Το οποίο, ας πούμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο βγήκε πολύ πριν από το Spotify, βγήκε το 2014 και έχει πάνω από 5 εκατομμύρια κατεβάσματα στο Spotify χωρίς να είναι στο Spotify. Πάντως, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, το όνειρο Παρμένος έχει ένα βιωματικό υπόβαθρο, ξέρω. Το όνειρο Παρμένος είναι ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου, ένα τραγούδι σχεδόν που περιγράφει την προσωπικότητά μου σε ένα τιμίο. Το έγραψε ο πρώτος μου παραγωγός, ο Γιάννης Δόξας. Και τη μουσική εσύ. Και πώς έγινε αυτό. Αποφάσισα μετά από πολλά χρόνια να κάνω ένα πολύ συλλεκτικό δίσκο όσο αφορά τους στιχουργούς. Αυτή τη μουσική τη γράφω εγώ. Γιατί μέχρι τώρα τη συνεργασία μου της υπέγραφε πάντα η Ελένα Βραχάλη. Αυτός ο δίσκος, το τελευταίο, το Λες και με ξέρεις, ήταν ένα δίσκος με όλους τους στιχουργούς. Με την Ελένα κάναμε την Άγρια Θάλασσα και μετά συνέχισα με από τον Πάνο τον Κατσιμίχα, τον υπέροχο, τον καταπληκτικό καλλιτέχνη, μέχρι την Ελένη Γιανατσούλια, τον Βασίλη Τηγανόπουλο, την Ελένη Τηφωτάκη, τον Νίκο τον Μωραΐκη. Πολλές συνεργασίες. Ναι, ναι. Πήγα λοιπόν σε δόξα και του λέω, ρε, σήμως κάνουμε ένα τραγούδι μετά από χρόνια. Και μου είπε ο Γιάννης, ναι, θέλω, αλλά θα διαλέξει εγώ τη μουσική. Οπότε εγώ του έγραψα 2-3 μουσικές που είχα στο συντάρι. Και μου αρέσει, πάνω στη μουσική το έγραψε. Ακριβώς. Συνήθως γίνεται το αντίθετο. Συνήθως κάποιος παίρνει τους στίχους, σωστά. Στην δικιά μου την περίπτωση συνήθως γράφω τις μουσικές πρώτα. Αλλά παίρνω και κάποιους στίχους. Τις περισσότερες φορές όμως στέλνω εγώ μουσική. Άκουσα λοιπόν τη μουσική που διάλεξε, μου λέει αυτή τη μουσική θα πάρω εγώ και τα λέμε. Και μετά από μια εβδομάδα μου έστειλε έναν στίχο, ο οποίος ρε παιδιά ήταν σαν να με περιγράφει από παιδί. Με ξέρει και πάρα πολλά χρόνια. Και μετά ξαφνικά βρέθηκα πάνω σε ένα στρώμα στη θάλασσα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Όλα έγιναν γρήγορα. Αυτό έγινε επειδή στο Βοτανικό φέτος ο σκηνοθέτης μου, ο Δημήτρης Ογκάνιος, είχε σκεφτεί την ιδέα ενός βίντεο που θα έχει να κάνει με τη θάλασσα και ένα στρώμα. Του άρεσε η εικόνα, δηλαδή άνοιγε το βίντεο. Όχι, είναι πολύ ωραία εικόνα. Και ξαφνικά έβλεπε σε μένα στον ωκεανό μέσα πάνω σε ένα στρώμα. Αφού το καταφέρατε, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, μου πες μου λίγο. μια τελευταία ερώτηση. Τι τραγούδι αφιερώνεις στην Ιωάννα, δικό σου βέβαια. Από αυτό το δίσκο. Ναι. Κάσαμε να σε προσέχω. Θα ήθελα να σε προσέχω. Ερωτικό. Από αυτό το δίσκο, αν και έχει μέσα και το γεννημένο. Να πάθετε σαμπάνι. Αυτό λέω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα κάναμε και μαζί με την Ιωάννα αυτά τα δύο. Τα κάναμε μαζί κλιπ. Οπότε είναι και τα δύο τραγούδια τώρα, που. Τώρα στις συναυλίες θα είναι μαζί σου ή δεν θα μπορεί. Προσέχω, ξεκινήσαμε να γνωριζόμαστε και μετά κάναμε το γεννημένο όταν ήμασταν μαζί. Οπότε είναι και τα τραγούδια που έχουν να κάνουν αυστηρά με εμάς τους δύο. Θα είναι μαζί σου τώρα στα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Όπου αντέξει είναι. Κυρίως είναι. Τα περισσότερα είναι. Δηλαδή στο 90% θέλω να είναι. Απλά. Εντάξει, ξέρεις, η περιοδία η καλοκαιρινή δεν είναι εύκολο. Είναι, αλλά είναι λίγο εύκολο είναι να πεις ότι πάμε. Ωραία είναι, δεν θα πάρει πόνο τώρα. Απλώς είναι, δεν είναι τόσο ανθρώπινες συνθήκες. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή προχθές, από τα Τρίκαλα, την επόμενη μέρα βρέθηκα στο φανάρι Κομοτηνής. Αυτό δεν γίνεται με αεροπλάνο. Θα το κάνεις ο δικός σου. Ναι, έχει ταλαιπωρία, εντάξει, είναι. Βέβαια. Αντέχεις, είσαι μικρός. 17 χρόνια, αλλά αντέχεις, είσαι μικρός. Εγώ σας είχα πετύχει στο πάρτι γενεθλίων του Μπουλούμπαση. Είστε φτού-φτού μη σας ματιάσω. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πολλά φιλάκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σε ξύπνησα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Καλή συνέχεια.